καλησπέρα σας. Καλό σας απόγευμα, κύριε Μαρακάκη. Καλησπέρα, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε και εμείς που είστε κοντά μας. Να δούμε λίγο σε αυτήν την φάση που βρίσκεται η υπόθεση. Τι γίνεται και πώς προχωράμε, πώς βλέπετε εσείς τα πράγματα και πώς οι οικογένειες που αυτές τραβάνε βέβαια και όλο αυτό το βάρος ένα χρόνο μετά και για πάντα φυσικά. Λοιπόν, σωστά το είπατε προηγουμένως, υπάρχει ποινική διαδικασία η ανάκριση η οποία είναι σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες που έχουμε, λογικά μέσα στον Μάρτιο θα περατωθεί η ανάκριση, θα κλείσει δηλαδή η δικογραφία και θα παραπεμφθούν οι κατηγορούμενοι σε δίκη. Πλέον μετά και το νέο νόμο, σε όσες περιπτώσεις αφορά κακουργηματικές διώξεις, δεν θα είναι απαραίτητη η μεσολάβηση βουλεύματος από συμβούλιο, αλλά θα γίνουν απευθείας παραπομπές. Αυτό σημαίνει ότι θα γίνουν και με πολύ πιο γρήγορη διαδικασία. Άλλωστε, τουλάχιστον σε ό,τι εξήγηλε και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, φαίνεται ότι ήδη αναζητούν κάποια αίθουσα η οποία θα έχει ειδική διαμόρφωση, γιατί θυμίζουμε ότι τα θύματα, τα νεκρά παιδιά, οι νεκροί συμπολίτες μας είναι 57. Υπάρχουν εκατοντάδες τραυματίες, οπότε μαζί με τους συνηγόρους τους αντιλαμβάνεστε ότι θα χρειάζεται μια αίθουσα που να χωράει σε κάθε δικάσιμο τουλάχιστον 300-400 άτομα. Άρα θέλει μια ειδική διαμόρφωση. Και φαίνεται ότι θα ξεκινήσουμε αρχές καλοκαιριού να δικάζουμε. Να δικάζεται δηλαδή το ποινικό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εξεταστική, τα γνωρίζετε και εσείς με το ρεπορτάζ σας, δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι όχι μόνο οι οικογένειες και οι τραυματίες, αλλά θα έλεγα και οι περισσότεροι των συνηγόρων, διότι δεν έγινε μια σε βάθος έρευνα. Υπήρξε πολύ επιφανειακή αντιμετώπιση αρκετών ζητημάτων, τα οποία αυτή τη στιγμή πραγματεύεται και η ποινική διαδικασία. Η προσωπική μου άποψη ήταν ότι θα μπορούσε να περιμένει η εξεταστική να πάρει αντίγραφο της ποινικής δικογραφίας, παρά το ότι δεν είναι ένα ποινικό δικαστήριο, δεν γίνεται μια με όρους ποινικής δικονομίας διαδικασία. Ωστόσο, υποτίθεται, και το λέω υπογραμμίζοντάς το, ερευνώνται ποινικές ευθύνες υπουργών και πολιτικών προσώπων. Συνεπώς, θα έπρεπε, αν μη τι άλλο, να γίνονται πιο στοχευμένες ερωτήσεις από μια έρευνα η οποία είναι σε εξέλιξη και η οποία έχει ήδη παράξει και θα παράξει και άλλα αποτελέσματα μέσα στις επόμενες μέρες. Άρα δεν αντιλαμβάνομαι γιατί θα έπρεπε πολύ γρήγορα να ολοκληρωθεί η διαδικασία, την οποία και παρακολούθησα στο βαθμό που μπορούσα, γιατί συλλέγουμε και πρακτικά από τη Βουλή για να κάνουμε χρήση αυτών στην ποινική δίκη. Και όχι απλά δεν είμαι ικανοποιημένος, αισθάνομαι ότι περισσεύει η αλαζονία, περισσεύει η υποκρισία και σε κάποια σημεία της θα έλεγα ότι δικαιώνονται όσοι κάνουν λόγο, αν όχι για συγκάλυψη, τουλάχιστον για πράγματα τα οποία μπαίνουν κάτω από το χαλί ή γυρίζουν το βλέμμα αλλού. Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για να κλείσω και το τρίτο πυλώνας έρευνας, ασκήθηκε επεπάγγελτη έρευνα και θα ασκηθούν διώξεις όπως γνωρίζετε κι εσείς, που αφορούν στην 717 την περίφημη σύμβαση. Δεν μας άφησε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας ακόμα να δηλώσουμε για τις οικογένειες των νεκρών και για τις τραυματίες παράσταση υποστήριξη κατηγορία, δηλαδή να συμμετέχουμε και εμείς αδιάδικοι στη δίκη. Θεωρώ ότι έγινε περισσότερο όχι γιατί δεν υπάρχει ιδιότητα συνάπεια μεταξύ 717 και του θανατηφόρου δυστυχήματος, προφανώς και υπάρχει, αλλά έγινε περισσότερο για να κάνουμε μια πιο στοχευμένη έρευνα και ίσως να γίνει και πιο γρήγορα να παράξει αποτελέσματα και αυτή η διαδικασία, η οποία θα καθυστερούσε πολύ αν αντιλαμβάνεστε συμμετείχαμε πάλι 300 επιπλέον διάδικοι. Αναφερθήκατε στη διαδικασία της δίκης που θα ξεκινήσει. Είπατε για τους κατηγορούμενους. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Ποιοι κατηγορούμενοι? Και το λέμε αυτό με αφορμή και μία κίνηση που υπάρχει
σε σχέση με τη συλλογή υπογραφών, και μάλιστα είναι πολλές εκατοντάδες χιλιάδες υπογραφές που έχουν συγκεντρωθεί, προκειμένου να αρχίσουν διαδικασίες για την αναθεώρηση του συντάγματος και την ενεργοποίηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών και την κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας για ζητήματα που αφορούν σε ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων. Και καταλαβαίνουμε όλοι τι εννοούμε με αυτό. Κοιτάξτε, η ποινική διαδικασία αυτή τη στιγμή, σήμερα με το σύνταγμά μας έτσι όπως είναι θεσπισμένο, για να ασκηθεί ποινική δίωξη κατά ενός υπουργού, το γνωρίζετε πολύ καλά κι εσείς, πρέπει να περάσει μέσα από τη Βουλή. Και σε έναν βαθμό ενεργοποιήθηκαν τα αντανακλαστικά της πολιτικής ηγεσίας σε ό,τι αφορά αυτό. Απλά η προσωπική μου άποψη, όπως και νομίζω των περισσότερων εξημών, είναι ότι δεν γίνεται με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Τώρα, εάν θα μαζευτούν υπογραφές ή αν στο προσεχές διάστημα αποφασιστεί αναθεώρηση του συντάγματος σε ό,τι αφορά αυτό, αν με ρωτάτε προσωπικά, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν πολύ σοβαρές ευθύνες, οι οποίες είναι και ποινικές, ανθρώπων οι οποίοι έχουν περάσει από το πολιτικό προσκήνιο. Και εάν θα βοηθούσε κάτι τέτοιο για να προσπεράσει οποιαδήποτε προσφώματα υπάρχουν στην οποιαδήποτε εξεταστική, εμένα με βρίσκει απολύτως σύμφωνο. Στο παρόν στάδιο, σε ό,τι αφορά την παρούσα ποινική διαδικασία που αφορά την ανάκριση και στην οποία προφανώς δεν εμπλέκονται ακόμα ως υπόλογοι πολιτικοί, θεωρώ ότι έχει γίνει με πολύ ταχύ τρόπο, αν πάρουμε ως σύγκριση και άλλες περιπτώσεις εθνικών τραγωδιών οι οποίες παραπέμπτηκαν με πολύ μεγάλη καθυστέρηση στα ποινικά δικαστήρια, και οι εμπλεκόμενοι αυτή τη στιγμή, δηλαδή στο κάδρο των ευθυνών ως κατηγορούμενοι, είναι στελέχοι και εργαζόμενοι της ΟΣΕ, ΠΡΕΝΟΣΕ, της Hellenic Train και της ΡΑΣ. Τώρα, και πιθανότητα να υπάρξει και μια διεύρυνση σε άλλους διοικητικούς που έχουν να κάνουν με διευθυντικές θέσεις ή με θέσεις ειδικής διαχείρισης μέσα στα Υπουργεία. Ακόμα δεν έχει κλείσει αυτή η δικογραφία, οπότε δεν γνωρίζουμε πόσο θα ανοίξει η βεντάλια έτσι όπως την βλέπει ο θέτης ανακριτής στη Λάρισα. Ναι, υπήρξε και αυτή η παραγγελία της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου. Κυρία Χαβελίνη, ναι. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι ήταν ανοιχτή η πόρτα της και σε οποιαδήποτε επικοινωνία από την πλευρά των οικογενειών, οι οποίες προφανώς και καταγγελτικά έχουν εντοπίσει αρκετά σημεία στα οποία δεν υπήρχε ξεκάθαρη θέση και τα οποία έθεταν και αρκετά ερωτήματα στα οποία είναι αναγκαία η απάντηση, και βεβαίως για την απάντηση μόνος αρμόδιος είναι ο ανακριτής. Να διατάξει δηλαδή σε περιπτώσεις που υπάρχει κάποιο αίτημα το οποίο θέλει έρευνα, να διατάξει να υλοποιηθεί αυτό, παρά το γεγονός ότι κάθε τέτοια υλοποίηση συνεπάγεται σοβαρή καθυστέρηση για το πέρας της ανάκρισης. Mm-hmm. Η προσωπική μου θέση είναι ότι έχουν ικανοποιηθεί σχεδόν το σύνολο των ετοιμάτων, εκτός από κάποια τα οποία συμπίπτουν με άλλα τα οποία έχουν ήδη γίνει δεκτά. Δεν θα ήθελα να δω περαιτέρω καθυστερήσεις για αιτήματα τα οποία μπορεί να μην παράξουν κάποιο αποτέλεσμα. Ναι. Είναι βέβαια ένα πια λίγο ακούγεται ίσως σαν ανέκδοτο, κύριε Μαρακάκη, το θέμα των εξεταστικών επιτροπών, και στο παρελθόν δηλαδή, με αφορμή δυστυχώς πάλι τραγωδίες, τα αποτελέσματα, τα απορίσματα ανακόμα, λες και ενδεχομένως γιατί να μην υπάρχει μια αλήθεια πίσω από μια τραγικότητα. Είναι κάτι νομίζω που το αντιλαμβάνεται. Δεν μπορεί να υπάρχουν τρεις ή τέσσερις αλήθειες, προφανώς. Έτσι, ναι. Ένα τραγικό δυστύχημα έγινε με συγκεκριμένες, είναι συγκεκριμένα τα αίτια και οι αφορμές. Πια σε προσωπικό επίπεδο, γιατί εκπροσωπείται και τραυματίες και οικογένειες που έχασαν παιδιά σε αυτήν την τραγωδία,
Και είδα λίγο σήμερα ένα σαν ντοκιμαντέρ που δημοσίευσε το Ινστιτούτο για την Έρευνα και την Κοινωνική Αλλαγή το Έτερον, με δύο μητέρες και τον αδελφό ενός από τα θύματα. Πέρα από τη στεναχώρια αυτών των ανθρώπων και τη θλίψη τους, αυτό που βγαίνει πολύ έντονα είναι ότι δεν πρόκειται να δουν τη δικαίωση που θα περίμεναν για μια τραγωδία τέτοιου μεγέθους. Από όλα αυτά που έχουν συμβεί, από την αλλίωση στοιχείων όπως λένε εκεί τα μπαζώματα, από το τι μετέφερε το τρένο και έγινε αυτή η φοβερή έκρηξη, πολλά και διάφορα. Και το εισπράτετε και εσείς από τους δικούς σας τους πελάτες και πώς τους βλέπετε ένα χρόνο μετά. Στην αρχή ήταν τα πολύ ζώικα. Η δική μου εντολή, επειδή δεν επηρεάστηκαν από τη φωτιά, δηλαδή επήλθε το μοιραίο από τη σύγκρουση, και επειδή από την αρχή ζητήσαμε να έχουμε και ξεκάθαρη εικόνα, η πυρκαγιά, η έκρηξη και η πυρκαγιά αναφορικά με ποιους νεκρούς τελείσε η ποιότητα συνάφεια, δηλαδή επέφερε το μοιραίο, είναι λίγα αυτά τα πρόσωπα. Θα μου πει κάποιος, ακόμα και ένας να είναι, ή ακόμα και ένας τραυματίας, είναι πολύ σπουδαίο. Συμφωνώ, αλλά θεωρώ ότι ο τρόπος με τον οποίο και για τους διοριστέντες από το δημόσιο πραγματογνώμονες και για τους ιδιώτες τεχνικούς συμβούλους έχει φανεί ότι υπήρξαν παραλήψεις, σε κάποιο βαθμό ίσως στιγματικές, κάτι που θα έπρεπε να το ερευνήσει ο ανακριτής, όμως μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί κάτι το οποίο να έχει εγκληματικά μπει κάτω από το χαλί, διότι αν θα το είχαμε στέρεο στα χέρια μας και εμπρόθεσμα, γιατί είχαν πρόσβαση αργότερα, έγινε μετά το μπάζωμα, οι πραγματογνώμονες δεν πήρανε σωστά και σε χρόνο που έπρεπε δείγματα, τα βαγονιά ήταν εκτεθειμένα στον καιρό, προέκυψε το ζήτημα της κακοκαιρίας μετά, από την αρχή είναι αδιανόητο το ότι αρμόδια για να κάνει την έρευνα ήταν η τροχέα της Λάρισα σε ένα τέτοιο δυστύχημα. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι το σύστημα ήταν λειψό, το ελληνικό σύστημα, και σε ερευνητικό επίπεδο και πριν την εμπλοκή και την αρμοδιότητα της αγγελικής αρχής, υπήρξαν τεράστια κενά, τα οποία αν προκύπτουν τα κενά λόγω δόλου θα πρέπει να αποδοθούν ευθύνες. Αν όμως οφείλονται στο ότι η υποδομή μας είναι τέτοια που από την αρχή, από τα αποδυτήρια που συνήθως λέμε, τα πράγματα πήγαν στραβά, εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους ο οποίος θα δημιουργεί φαντάσματα ή θα κάνω σπέκουλα για συστήματα και συνωμοσίες σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο για το φορτίο του άλλου βαγόνου, της εμπορικής αμαξοστοιχίας, σε ό,τι αφορά το σε πού οφείλεται το τόξο και η έκρηξη, φυσικά και σε ό,τι αφορά και την εμπλοκή του κυρίου αγοραστού και το ζήτημα του μπαζώματος και αν υπήρχε ή όχι διρεκτίβα από την εισαγγελία για να γίνουν όλα αυτά. Εδώ έχουμε κάτι το οποίο είναι πολύ ξεκάθαρο. Με την αρχή της εμπιστοσύνης μπαίνουμε σε ένα αυτοκίνητο, μπαίνουμε στην συγκοινωνία, μπαίνουμε σε ένα τρένο, μπαίνουμε σε ένα αεροπλάνο. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα σε ένα σχολείο, πολύ γνωστό σχολείο της Αθήνας, όπου έχουν γίνει καταγγελίες επί 4 χρόνια ότι είναι ετοιμόρροπη η οροφή, πρότυπο σχολείο, πολύ καλό και γνωστό σχολείο, ότι είναι ετοιμόρροπη η οροφή, στο οποίο φοιτούν παιδάκια δημοτικού. Λοιπόν, και παρά το ότι έχουν γίνει καταγγελίες έγγραφες και συνοδευόμενες από τεχνικές εκθέσεις, πριν από μερικές μέρες, μέρα και ώρα που δεν λειτουργούσε το σχολείο, αφαιρέθηκαν, έφυγαν από την οροφή τεράστια κομμάτια πέτρας, γιατί είναι και παλιό κτίριο, και πέσανε μέσα σε μία τάξη, στον χώρο του σχολείου, όπου αν βρίσκονταν παιδάκια, σίγουρα θα είχαν σκοτωθεί. Λοιπόν, αυτή η αρχή της εμπιστοσύνης για τον μέσο Έλληνα πολίτη έχει πληγεί
μετά το δυστύχημα στα Τέμπη, οι οικογένειες παλεύουν να αποκαταστήσουν αυτή την αργή της εμπιστοσύνης, ίσως μέσω της τιμωρίας, γιατί δεν διψούν για αίμα, για δικαιοσύνη διψούν. Όμως βλέπουμε ότι καθημερινά αυτό το μπάχαλο εκεί έξω συνεχίζεται. Οι καταγγελίες, οι οποίες έχουν εμπρόθεσμα γίνει για αυτό το δυστύχημα, δεν το φωτογράφησαν, και μόνο βίντεο δεν πήγανε στο Υπουργείο ότι θα γίνει αυτό. Mm-hmm. Απλά δεν είχαν από κάτω τον αριθμό των νεκρών. Mm-hmm. Μιλούσαν για νεκρούς, αλλά δεν ξέραν τον αριθμό. Είναι αδιανόητο να μην εισακούστηκαν και να αντιμετωπίστηκαν ως μια συνδικαλιστική παρόλα. Δεν ήταν αυτό. Αυτή λοιπόν η αλαζονία με την οποία έχει αντιμετωπιστεί αυτή η ορολογιακή βόμβα για την οποία είχαν γίνει καταγγελίες, ανεξάρτητα αν υπήρχαν κάποιοι που μπορεί να εξυπηρετούσαν τα συμφέροντά τους και είχαν καταγγελτικό λόγο, δεν ενδιαφέρει αυτό. Ενδιαφέρει ότι μπήκανε παιδιά εκεί να πάνε για την εξεταστική τους, μπήκαν οι οικογενειάρχες, μπήκαν οι άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούσαν την αμαξοστοιχεία και κατέληξαν σε μια τράκα η οποία είναι η μεγαλύτερη τραγωδία που έχει ποτέ για τα ελληνικά δεδομένα επηρεάσει και πλήξει τόσο πολύ το εθνικό αίσθημα εμπιστοσύνης. Θα έλεγε κανείς, κύριε Μαρακάκη, επειδή δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από το Μάτι, μια άλλη τραγωδία που είναι σχετικά πολύ κοντά μας, δεν λέμε για την Ηλία στο παρελθόν κτλ. Δυστυχώς μετράμε τέτοιες τραγωδίες ότι κάτι θα γίνονταν, έτσι, και θα λειτουργούσαμε ως μια ευρωπαϊκή χώρα, αλλά δυστυχώς η κατάσταση δείχνει ότι από τα παθήματα εις βάρος ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους δεν λειτουργούν. Τα παθήματα δεν λειτουργούν ως μαθήματα, και ναι, όντως κλονίζεται η εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι σε ένα τέτοιο κράτος ή μια πολιτεία. Για την ασφάλεια ή οτιδήποτε. Και έχουμε κοντή μνήμη, το έχουμε αποδείξει. Ναι. Έχουμε πολύ κοντή μνήμη. Αλλά έχω την αίσθηση ότι αυτή η περίπτωση θα αντιμετωπιστεί διαφορετικά. Να αποτελέσει και τον οδηγό για το πώς θα πρέπει να συμβαίνουν τα πράγματα εξ εξής. Ναι. Ότι θα υπάρξει μια δικαίωση επιτέλους για μια τέτοια τραγωδία. Ναι. Έχει πληγεί ο κόσμος ανεξαρτήτου σημαίας και χρώματος, σας λέω αναφορικά με αυτό ακριβώς. Mm-hmm. Έχει απολέσει την εμπιστοσύνη του σε απλά καθημερινά πράγματα που αφορούν την ασφάλειά μας εκεί έξω. Δεν ξέρουμε αν εκεί που περπατάς θα σου πέσει κάποιο μπαλκόνι ή ο ουρανός στο κεφάλι. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Είναι σοβαρό αυτό. Κύριε Μαρακάκη, σας ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ για το χρόνο σας. Ίσως και προχωρώντας η υπόθεση αυτή να έχουμε ξανά την αφορμή να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Καλή δύναμη και σε εσάς. Καλησπέρα, καλή εκπομπή. Εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα. Καλή συνέχεια.